Μέσα πριν από το, μετά το παιχνίδι, συγγνώμη, με τον ΠΑΟΚ που παίξαμε το περασμένο Σάββατο, σας είπα ότι το ποδόσφαιρο, ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Και δεν είμαστε καλά όχι γιατί φταίμε εμείς οι οποίοι είμαστε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Δυστυχώς κάποιοι προκαλούν πράγματα τα οποία δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το να είμαστε 34-36, πόσες ομάδες θα είμαστε, κανένας δεν γνωρίζει, σε δύο όμιλους. Και να βγαίνει η μία ομάδα, δηλαδή να μην βγαίνουν απευθείας οι πρωταθλητές και να χρειάζεται να παίξουν μεταξύ τους κάποιο μπαράζ, δηλαδή να κάνουν ένα πρωτάθλημα ολόκληρο, να δίνουν τις μάχες τους στον αγώνα τους και μετά η τύχη να κρέμεται σε ένα παιχνίδι, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται εγώ να σας πω αν είναι σωστό ή λάθος. Δυστυχώς όμως αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τις τύχες του ποδοσφαίρου μας, δεν θα τους έλεγα ότι είναι άσχετοι, γιατί δεν είναι θέμα ασχετοσύνης αυτό το πράγμα, αλλά είναι επικίνδυνοι. Και απορώ πως τα σωματεία τα ίδια, οι μέτοχοι και τα συμβούλια αυτών των ομάδων δεν τα έχουν παρατήσει. Γιατί δίνουν ένα αγώνα και αυτοί, κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, βάζουν σε δύσκολες εποχές τα ωραία τους λεφτά και οποιοδήποτε προγραμματισμός και οποιοδήποτε οργανόγραμμα βασίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν το βλέπουν σοβαρά, δεν το βλέπουν καθόλου σοβαρά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ζει τέτοιες καταστάσεις, ζει αυτά τα πρωταθλήματα, να είναι ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι, θα έλεγα, το λιγότερο. Έχουν γίνει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, τα οποία τι να πρωτοαναφέρεις και τι να πρωτοσυζητήσεις. Νόμιζα ότι επειδή είμαι από 18 χρονών, από 17 χρονών είμαι επαγγελματίας, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής. Ζήσαμε πολύ καλές εποχές. Ζήσαμε πραγματικά εποχές που ήμασταν προς σωστή κατεύθυνση και κάναμε πράγματα. Και αυτό φαινόταν. Φαινόταν στα πρωταθλήματα τα οποία γινόντουσαν, φαινόταν το τι έβγαζε ο νομός εδώ πέρα, τα πρωταθλήματα που γινόντουσαν, την Super League, τις μεγάλες ομάδες, το πώς πήγαιναν στην Ευρώπη, την εθνική μας ομάδα. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή νόμιζα ότι υπάρχει πάτος στο Βαρέλι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι μπορεί να πάμε και χειρότερα. Εντάξει, είναι κάτι για μένα προσωπικά λυπηρό. Όταν αυτή τη στιγμή, όταν δόθηκε τη δυνατότητα στην ΕΠΟ να είναι πρόεδρος μια τέτοια προσωπικότητα όπως είναι ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης και παραιτείται, γιατί θεωρώ ότι σε αυτούς τους λίγους μήνες που ήταν εκεί και διαχειρίστηκε πράγματα, είδε καταστάσεις οι οποίες μια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του αθλητισμού, προέρχεται από τον αθλητισμό και πραγματικά έχει διάθεση να φτιάξει πράγματα, όταν βλέπει ότι το σύστημα, δυστυχώς, ας είναι και πρόεδρος, το σύστημα δεν του βοηθάει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να παραιτηθεί. Και εγώ προσωπικά του βγάζω το καπέλο, γιατί επειδή το γνωρίζω, αν δεν μπορείς να προσφέρεις, αν δεν είναι όλο το πλάνο, όλη η ομοσπονδία, αν δεν είναι μέσα στη φιλοσοφία την οποία έχεις, που εγώ ξέρω ότι έχει μια φιλοσοφία σωστή, δεν υπάρχει λόγος να είσαι εκεί πέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.